Καλησπέρα για μένα. Εγώ λοιπόν γεννήθηκα στην Αθήνα, στο κέντρο τη Αθήνα, σε μια δύσκολη γειτονιά τη πόλη, μεταξύ Αγίου Παντελεήμωνα, Λεδέ Βικτωρία και Κυψέλη. Και επειδή λοιπόν στο σχολείο στην πρώτη ηλικία δεν έδινα την πρέπουσα σημασία, έμεινα στην ίδια τάξη, άλλαξα σχολείο και πήγα σε ένα σχολείο το οποίο ήταν στην άλλη μεριά τη πόλη. Έτσι λοιπόν για τα επόμενα τρία χρόνια έπρεπε κάθε μέρα να κάνω περίπου μια διαδρομή 45 λεπτά μία ώρα, με ένα τρένο και ένα λεωφορείο συνήθω. Μέσα από αυτέ τι διαδρομέ, λοιπόν, άρχισα σιγά σιγά να παρατηρώ τον κόσμο. Να βλέπω τι υπάρχει γύρω μου, να βλέπω του ανθρώπου, να βλέπω την πόλη, το αστικό τοπίο, τη ζωή. Άρχισα λοιπόν να έχω σιγά σιγά μια αντίληψη, μια πρώτη αντίληψη, τι είναι η εικόνα. Θυμάμαι μάλιστα ότι έβαζα και τα ακουστικά στα αυτιά μου και έβαζα και το δικό μου soundtrack στι εικόνε που περνάγανε έξω από το τρένο. Βέβαια, μου πήρε αρκετά χρόνια μέχρι να μπορέσω να αποκωδικοποιήσω τι ήταν αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου. Μπορώ να πω ότι η πηξίδα του επαγγελματικού προσανατολισμού μου ήταν αποσανατολισμένη. Και όταν τελικά βρήκα αυτό που θέλω να κάνω, μου πήρε ακόμα περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να ζήσω από αυτό. Είχα μια παλιά φωτογραφική μηχανή του παππού μου και με αυτή ξεκίνησα σιγά σιγά να πειραματίζομαι με την εικόνα, με τη φωτογραφία. Φυσικά ήταν ένα πολύ ακριβό πορ και όλα μου τα λεφτά πηγαίνανε σε καρούλια φιλμ, σε εμφανίσει, σε τέτοια πράγματα. Οπότε λοιπόν έκανα πάρα πολλέ δουλειέ για αρκετά χρόνια, οι οποίε δεν είχαν καμία σχέση με τι τέχνε. Από μπουφετζή στη Φωκίνο Νέγρη, πολιτή παπουτσιών στην Ερμού, ηλεκτρολογικέ εγκαταστάσει σε ξενοδοχεία, περνάγαμε air condition και τέτοια. Κάποια στιγμή πήγα προ τη μουσική και ε, μουσική παραγωγή, μεγάλη αγάπη. Εκεί η πηξίδα άρχισε σιγά σιγά να δείχνει προ τα κάπου. Σχέδιο, γραφιστική, και μετά έγινα συντάκτη. Και κάποια μέρα λοιπόν, αποφάσισα να αφήσω την όποια σιγουριά μου δίνανε, μου έδινε αυτό που έκανα, για να κυνηγήσω αυτό που πραγματικά ήθελα να κάνω. Να δημιουργώ τι δικέ μου εικόνε. Ήταν λοιπόν ένα ρίσκο. Αλλά ήταν ένα ρίσκο το οποίο, για το οποίο προετοιμαζόμουν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί κάνοντα όλε αυτέ τι δουλειέ που έκανα πριν, ουσιαστικά υποστήριζα το ψώνιο μου. Έβγαζα λεφτά από εκεί και τα ρίχνα όλα στην εικόνα, στη φωτογραφία. Κάμερε, φακού, τα πάντα. Ήταν λοιπόν ένα υπολογισμένο ρίσκο. Δεν είμαι λοιπόν από του ανθρώπου, του φωτογράφου, που λέμε ότι γεννηθήκανε μια κάμερα στο χέρι. Κάθε άλλο. Μου πήρε χρόνο. Και η φωτογραφία τότε ήταν πολύ διαφορετική από τη φωτογραφία του σήμερα. Η φωτογραφία από την αρχή τη ιστορία τη μέχρι και μόλι πριν από 12 χρόνια ήταν ένα πολύ κλειστό κύκλο. Για λίγου, ένα exclusive club θα έλεγα. Χρειαζόταν αρκετά χρήματα για να το κάνεις, για να το ακολουθήσεις, και ακόμα κι αν είχε την οικονομική δυνατότητα να το κάνεις, ήταν φοβερά δύσκολο να ζήσεις από αυτό. Δηλαδή, λίγοι άνθρωποι στον κόσμο, γενικά, συγκριτικά, βιοποριζόντουσαν αποκλειστικά και μόνο τη φωτογραφία. Και αυτό για τον πολύ απλό λόγο ήταν σχεδόν αδύνατο να δουν τη δουλειά σου τα σωστά μάτια. Οι άνθρωποι, οι εταιρείε και τα μέσα που σου και όλα άλλαξαν μόλι πριν από 12 χρόνια. Και είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή που έχει γίνει, όπου άλλαξαν οι ίδιε οι τέχνε. Έχει αλλάξει η ίδια η τέχνη τη φωτογραφία και του βίντεο. Και όλη η βιομηχανία, όλο ο μηχανισμό γύρω από αυτό. Και αυτό οφείλεται σε αυτό που έχετε όλοι στην τσέπη αυτή τη στιγμή, που έχετε πάνω σα. Οφείλεται στα κινητά σα τηλέφωνα. Τα smartphone, τα έξυπνα τηλέφωνα, έφεραν αυτό που κατάφεραν, ήταν να εκδημοκρατήσουν τι τέχνε. Η φωτογραφία δεν είναι πλέον ένα μικρό χώρο για λίγου. Είναι ένα ανοιχτό χώρο για όλου. Τα πάντα στηρίζονται στην εικόνα. Το 2007, τη χρονιά που ε, βγήκε το πρώτο iPhone, είχανε πουληθεί στον πλανήτη 100 εκατομμύρια ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Πέρυσι, η αγορά των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών είχε μειωθεί κατά 80%. Πουληθήκανε 19 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, 400 εκατομμύρια καινούργια iPhone, μάλλον συγγνώμη, όχι μόνο iPhone, όλε οι μάρκε, πήγαν σε χέρια ανθρώπων. Με αυτό που έχετε στην τσέπη σα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μικρού μήκου ταινίε, μεγάλου μήκου ταινίε και φωτογραφίσει οφείλων για τα μεγαλύτερα περιοδικά στον κόσμο. Ο Στίβεν Σόντεμπεργκ βραβευμένος σκηνοθέτης με Όσκαρ για το Τράφικ, υποψήφιος για Όσκαρ για το... με το Έριν Μπρόκοβιτς και σκηνοθέτης των Όσκαρ 11, 12 κλπ, γύρισε όχι μία, δύο ταινίες back-to-back, -back, αποκλειστικά και μόνο με κινητό τηλέφωνο. Και δεν ήταν ένα ε, μαρκετινίστικο τρίκ, τρί, τρί, αν θέλετε. Ήταν η δημιουργική επιλογή, μάλιστα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή... Η φωτογραφία και το βίντεο βρίσκεται στην πιο δημοφιλή φάση της ιστορίας της. Τα πάντα στηρίζονται στην εικόνα. Αυτή η στιγμή είναι η καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσει κάποιος φωτογραφία ή να ασχοληθεί με τη φωτογραφία. Αν μέσα σας νιώθετε την ανάγκη να δημιουργήσετε εικόνες, να πείτε ιστορίες, να δημιουργήσετε και να μεταφέρετε συναισθήματα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να ξεκινήσετε. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίε. Πάρτε μια κάμερα, όποια και αν είναι αυτή, ακόμα και το κινητό τηλέφωνο. Τραβήξτε φωτογραφίε, τραβήξτε βίντεο, βάλτε και το όνομά από κάτω και μόλι γίνετε σκηνοθέτε. Φωτογράφοι, διευθύνοντε φωτογραφίε. Είναι τόσο απλό πλέον. Το άλλο που χρειάζεστε, επίση το έχετε. Έχετε και το μέσον λοιπόν και έχετε και τη δημιουργικότητα που χρειάζεται. Γιατί είναι όλοι οι άνθρωποι δημιουργικοί. Γεννιόμαστε δημιουργικοί. Ο μεγάλος μου γιος αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα πέντε. Όταν λοιπόν η δασκάλα στο παιδικό σταθμό του ρωτάει «Ποιο παιδάκι θα σηκωθεί να μου ζωγραφίσει κάτι» βλέπεις όλα τα χέρια ταυτόχρονα στον αέρα. Όχι μόνο γεννιόμαστε δημιουργικοί, είναι και κυρίαρχο ένστικτο στα πρώτα χρόνια. Αλλά σιγά σιγά χάνεται. Μειώνεται πάρα πολύ. Αδρανοποιείται. Είμαι σίγουρο ότι σε μερικά χρόνια από τώρα, αν γίνει η ίδια ερώτηση στην τάξη, είναι ζήτημα να σηκωθούν τα μισά χέρια. Γιατί η δημιουργικότητα είναι ένα μη. Χρειάζεται εξάσκηση, χρειάζεται εκγύμναση. Χρειάζεται δουλειά. Μπορεί να είναι λοιπόν εύκολο, μπορεί να είναι μάλλον απλό, να γίνει κάποιο στην εποχή μα σκηνοθέτη-φωτογράφο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο. Χρειάζεται δουλειά για να μα δημιουργεί όμορφε εικόνε. Και ο δημοκρατισμό τι έκανε, Πυροδότησε δημιουργικότητα σε εκατομμύρια ανθρώπου. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι ακόμα πιο δύσκολο να γίνει το εξή. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να δημιουργήσει πρωτότυπο περιεχόμενο το οποίο να μπορέσει να ξεχωρίσει σε αυτόν τον ωκεανό των φωτογραφιών και των βίντεο που υπάρχουν εκεί έξω. Χρειάζεται διάβασμα. Πολύ διάβασμα. Να εξασκείτε την τέχνη συνέχεια. Η φωτογραφία γενικά είναι μια ιστορία λίγο περίεργη. Θέλει δουλειά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να είσαι αφοσιωμένο. Πρέπει, να, πρέπει να, είσαι, να είσαι δεσμευμένος σε αυτό που κάνεις. Χρειάζεται να κοιμάσαι, να ξυπνάς και να αναπνέεις γι' αυτό. Και όταν είσαι παθιασμένος με αυτό, το κάνεις με αγάπη, αυτό δεν προσπαθείς να είσαι έτσι. Είσαι απλά έτσι. Δεν το παλεύει. Είναι εδώ και το lifestyle σου. Θα ήθελα πάρα πολύ να σα πω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιο shortcut, ότι υπάρχει κάποιο δρόμο να κόψετε για να φτάσετε πιο γρήγορα κάπου, για να μάθετε πιο πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται να μαθαίνετε πράγματα. Εγώ δεν είχα την, την ευκαιρία να πάω σε κάποια σχολή, αν θέλετε, να μάθω τη δουλειά έμαθα και μαθαίνω φωτογραφία φωτογραφίζοντα. Βίντεο τράβοντα βίντεο. Το σχολείο, αν θέλετε, ήταν τα making of, μάλλον ναι, τα making of στα έξτρα στον DVD. Και το πανεπιστήμιο αργότερα ήταν τα tutorial, τα forum, τα blog, τα βίντεο. Θυμάμαι, έπαιρνα παλιά ταινίε σε DVD και έβλεπα πρώτα τα making of και μετά την ταινία. Το απόλυτο spoiler. Αλλά αλλά η αλήθεια είναι λοιπόν ότι η τέχνη θέλει διάβασμα. Θέλει να ρίξει όλο τον εαυτό εκεί. Και σίγουρα δεν παίζει ρόλο η τύχη. Γιατί πάρα πολλοί το ρίχνουν στην τύχη. Δεν είχα τύχη. Τι τυχερό είναι αυτό, Δεν παίζει ρόλο η τύχη. Ένα στοϊκό φιλόσοφο, ο Σενέκα, είχε πει ότι η τύχη είναι αυτό που συμβαίνει όταν η προετοιμασία συναντάει την ευκαιρία. Και όσο δουλεύετε πάνω σε αυτό το πράγμα που κάνετε, που αγαπάτε, ουσιαστικά προετοιμάζεστε. Προετοιμάζεστε για αυτά που θα έρθουν. Τίποτα καλό δεν συμβαίνει χωρί δουλειά. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Και δεν παίζει ρόλο το ταλέντο. Όσο ταλαντούχος και αν είναι κάποιο, χρειάζεται δουλειά. Και τώρα δεν μιλάω μόνο για τι τέχνε. Δεν γίνεσαι ούτε Στέφανο Τσιτσιπά, ούτε Γιάννη Αντοκούμπου μόνο με ταλέντο. Το ξεχνάμε. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται να ρίξει δουλειά στο κόρτ. Και μαζί με αυτό, χρειάζεστε να έχετε και, και στι ζωές του ανθρώπου οι οποίοι θα σα πρόχουν μπροστά. Δεν θα σα κρατάνε πίσω. ή ακόμα χειρότερα, θα σα πρόχουν κάτω. Καλώς ή κακό, το περιβάλλον που βρίσκεστε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Στην τέχνη σα, γενικά, και όχι μόνο στην τέχνη, καλό είναι να μην συμβιβάζεστε. Αν είχα να σα προτείνω κάτι είναι να μην συμβιβάζεστε. Όταν χρειάζεται, να προσαρμόζεστε. Η λέξη συμβασμός θεωρώ ότι είναι πραγ, πράγματι από τις πιο βρώμικες λέξεις που υπάρχουν. Όσο συμβιβάζεσαι, όχι μόνο μένεις στάσιμο, αλλά αλλοιώνεσαι κάνοντας πράγματα που δεν θέλεις πραγματικά. Δεν κάνεις αυτό που θέλεις εσύ, κάνεις αυτό που θέλει κάποιος άλλος. Και επειδή υπήρξα εκεί, δυστυχώς, συμβιβάστηκα για αρκετά χρόνια νομίζω ότι είναι τα χρόνια που έχασα περισσότερο στη ζωή μου. Δεν με πήγανε πουθενά. Ήταν τα, πιο μη παραγωγικά, μη δημιουργικά μου χρόνια. Και όταν επιτέλου ξεκίνησα και μπορούσα να λέω τη λέξη όχι, σε πράγματα που δεν με καλύπταν πλήρω, γιατί ξέρετε είναι μικρή λέξη το όχι, αυτά τα τρία γράμματα όμω είναι πάρα πολύ δυνατά. Άρχισε τότε να συμβαίνουν και ωραία πράγματα στη ζωή μου επιτέλου. Και άρχισα να γίνομαι και εγώ καλύτερο στην τέχνη μου. Όταν αρχίζεις και λες όχι και δεν συμβιβάζεσαι σε πράγματα, αυτό που κάνει ουσιαστικά τι είναι. Ανοίγεις χώρο, ανοίγεις δρόμο για να έρθουν τα πράγματα που είναι πραγματικά σημαντικά για σένα. Τα πράγματα που θέλεις πραγματικά. Αυτά που τα βλέπεις από μακριά και έχεις πει το ναι πριν ακόμα έρθουν. Θέλει λοιπόν ε, μία μίξη πραγμάτων για να μάθεις τις τέχνες γενικότερα και για να μπορέσεις να επιζήσεις τις τέχνες. Ξέρετε, πολλά παιδιά μου κάνουν ερωτήσεις για τις τέχνες, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την τέχνη αυτή καθ' αυτή. Έχουν να κάνουν με το βιοποριστικό κομμάτι των τεχνών. Το οποίο στην εποχή που ζούμε και στην Ελλάδα του σήμερα είναι απόλυτα κατανοητό. Έτσι. Αυτό που καίει τον κόσμο είναι πώ θα ζήσω. Και μία από τι ερωτήσει που μου κάνουν πιο συχνά είναι η ερώτηση: Οκ, OK, πώς θα πω στον χώρο. Πώς μπαίνεις στο χώρο. Κάνω αυτά που μου λες. Είμαι εκεί. Το αγαπάω αυτό που κάνω. Ξυπνάω, κοιμάμαι και ζω γι' αυτό. Αλλά πώς μπαίνω στο χώρο. Πώς θα ξεκινήσουν τα, γρανιά, τα γρανάζια να δουλεύουν. Να αρχίσω να δουλεύω γι' αυτό. Και δυστυχώ αυτή η ερώτηση είναι λάθος. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Γιατί είναι λάθος η νοοτροπία. Είναι λάθος το mentality. Σταματήστε να σκέφτεστε τον χώρο, τον οποιοδήποτε χώρο, όχι μόνο το καλλιτεχνικό, ω κάτι για το οποίο πρέπει να βρείτε τρόπο να μπείτε μέσα. Και αρχίστε να σκέφτεστε τον εαυτό σα ω κάποιον για τον οποίο ο ίδιο ο χώρο θα θέλει να αποκτήσει. Η δουλειά σα είναι να βελτιώνεστε καθημερινά, να μαθαίνετε συνέχεια πράγματα και να γίνετε τόσο καλοί που να μην μπορεί κανεί να γνωρίσει τη δουλειά σα. Ευχαριστώ πολύ.